Μαζί μας η υποψήφια βουλευτής Καβάλας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, η κυρία Εστρατεία Χριστοδούλου, την οποία την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Λοιπόν, ακούσατε νομίζω και το ρεπορτάζ, είδατε και τις δημοσκοπήσεις. Ας ξεκινήσουμε από αυτές, γιατί έχουμε πραγματικά πολλά να πούμε. Όσον αφορά το κομμάτι των δημοσκοπήσεων, κυρία Χριστοδούλου, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ χυμαίνεται σε κάποιες δημοσκοπήσεις το 9, σε κάποιες άλλες ακόμη και το 12%. Ποια είναι η δική σας θέση όσον αφορά αυτό το ποσοστό και αν ικανοποιεί γενικότερα? Όπως βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ συνεχώς ανεβαίνουν. Οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, είμαι πολύ αισιόδοξη και θα κρίνουμε μάλλον εμείς τα πράγματα. Μάλιστα. Οπότε βλέποντας και κάνοντας δηλαδή λέτε. Φυσικά πρέπει ο κόσμος να μας στηρίξει, να έχουμε ένα καλό ποσοστό για να έχουμε και λόγο. Σωστά. Και στην Καβάλα το βλέπετε αυτό και τοπικά δηλαδή βλέπετε κάποια από απήχηση. Αυτά που ακούω από τον κόσμο που με προσεγγίζει, αυτό ναι. Μάλιστα. Και μάλιστα. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλουν να εκφραστούν ελεύθερα και εκφράζονται με άλλους τρόπους, ναι. Πιο προσωπικούς, οπότε έχουμε καλά ακούσματα. Καλή απήχηση δηλαδή ενδεχομένως, ναι, ναι. Η οποία θα φανεί και στην κάλπη βέβαια 21 Μαΐου. Εννοείται, ναι, ναι. Δηλαδή πιστεύετε ότι θα προσεγγίσει εκεί το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ και ψηλότερα? Θέλω να πιστεύω και ψηλότερα, ναι. Και από 12 μέχρι 15%. Μάλιστα. Περνάμε τώρα λίγο πάλι στα στοιχεία του ρεπορτάζ το οποίο παρακολουθήσαμε. Πηγαίνουμε, κυρία Χριστοδούλου, στις δηλώσεις άλλων υποψηφίων, οι οποίοι, για παράδειγμα, ο κ. Σουλόγης τώρα που ακούσαμε, τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, σύμφωνα με τον ίδιο, και από όλα όσα ενδεχομένως τα έχουν μεταφέρει. Σε αυτό τι απαντάτε εσείς? Το ότι αν είναι πρώτο κόμμα. Νομίζω ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος και από το πρώτο κόμμα και από το δεύτερο. Το ότι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα και ποιο δεύτερο θα το κρίνει ο λαός, νομίζω, με την ψήφο του. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει αναφέρει ότι εάν έχουμε ένα καλό ποσοστό, θα μπορούμε και υπάρχει σύγκληση των προγραμματικών δηλώσεων με τα άλλα κόμματα, με όποιο κόμμα τέλος πάντων μπορούμε να ταιριάξουμε περισσότερο, με τα προοδευτικά κόμματα εξ αρχής. Και θα προτείνουμε έναν πρωθυπουργό κοινής αποδοχής. Ναι, μάλιστα. Πηγαίνουμε σε αυτό τώρα το κομμάτι. Το οποίο, κυρία Χριστοδούλου, να πούμε ότι όντως φαίνεται ότι έχει προκαλέσει κάποιες. Είδαμε τα δημοσιεύματα άλλωστε. Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι το πήρε αυτό και το έκανε και σποτ. Ότι σύντομα θα έχουμε την ανακοίνωση του υποψηφίου. Αυτό δηλώνει άλλωστε το κόμμα της Καριλάου, Τρικούπη. Είναι αυτό, πιστεύετε, προς σωστή κατεύθυνση? Ο κύριος Ανδρουλάκης καταρχάς δεν έχει πει ότι εγώ θα κατευθύνω και θα πω το όνομα. Είπε ότι θα κάτσουμε στο τραπέζι, θα συζητήσουμε όλοι μαζί και αν μπορούν αυτά που λέμε και ζητάμε να συγκλίνουν οι απόψεις σας με των άλλων κομμάτων, ναι, τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε μια συμμαχία με πρωθυπουργό κοινής αποδοχής. Δεν μπορεί να κρίνει εκείνος ποιος θα είναι και αυτό έχει κυκλοφορήσει από τα μέσα, το οποίο δεν είναι σωστό. Δεν έχει πει ο άνθρωπος κάποιο όνομα. Τώρα κάτι, βέβαια στο σποτ, κάτι διαφορετικό γίνεται τώρα. Σύντομα λέει απάντηση, σύντομη ανακοίνωση. Ας περιμένουμε, δηλαδή. Ας περιμένουμε να το δούμε λοιπόν. Μάλιστα, δηλαδή ίσως να υπάρξει ανακοίνωση ακόμα και πριν τις εκλογές, ένα μήνα πριν τις εκλογές. Αυτό το ξέρει ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης. Μάλιστα. Ωστόσο μάλιστα. Υπάρχει πολλή αγωνία. Μυστήριος ο κύριος Ανδρουλάκης. Υπάρχει πολλή αγωνία ωστόσο. Εννοείται, εννοείται. Θα το δούμε βέβαια τις επόμενες μέρες. Πάντως προκάλεσε και αυτό έτσι και από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας και από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ κάποιες διαμαρτυρίες ως και προς την επιλογή του κύριου Ανδρουλάκη για υποψήφιο πρωθυπουργό άγνωστο Χ, όπως έχει γίνει γνωστό. Θα είναι κοινής αποδοχής, είπαμε. Δεν θα είναι άγνωστο Χ. Ωραία, ωραία. Και από τις πλευρές τις συνεργαζόμενες. Ναι. Γι' αυτό πρέπει ο κόσμος να, να μας ψηφίσει για να έχουμε ένα πολύ καλό ποσοστό, για να έχουμε λόγο. Αν έχουμε το ποσοστό που είχαμε τις προηγούμενες εκλογές, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε λόγο. Μάλιστα. Πηγαίνουμε τώρα λίγο στην κυβέρνηση συνεργασίας, η οποία βλέπουμε ότι έχει ενδεχομένως αρκετές πιθανότητες την επομένη των εκλογών. Άλλωστε το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις αυτό, κυρία Χριστοδούλου. Πιστεύετε ότι, και επειδή ακριβώς έχουμε δει κάποιες κυβερνήσεις συνεργασίας και στο παρελθόν, κάποιες συγκυβερνήσεις, οι οποίες μερικές θα λέγαμε ότι δεν ήταν και τόσο ικανοποιητικές, άλλες πήγανε μέχρι ένα σημείο και βλέπουμε ότι και εκείνες δυστυχώς χαλάσανε. Έχει μέλλον μια κυβέρνηση συνεργασίας στον τόπο, μέχρι προγραμματικές συμφωνίες? Αν όλα αυτά που αποφασιστούν τηρηθούν, φυσικά και έχει. Έχει μέλλον. Απλά όμως πρέπει να είναι οι απόψεις μας ίδιες. Το ΠΑΣΟΚ είναι κάθετο σε κάποια πράγματα.
Ας πούμε για τα κόκκινα δάνεια. Μπράβο, ναι. Για την πρώτη κατοικία. Αυτό, καμία πρώτη είχαμε, κατοικία. Είχαμε παρουσίαση τώρα του κύριου Τσίπρα. Θα δούμε αργότερα το ρεπορτάζ. Εκεί τι λέει το Πασόκ, τι λέτε εσείς, δεν ξέρω αν είδατε. Αναφέρθηκε και στον νόμο Κατσέλη ο κύριος Τσίπρας και σε αναστολή πληστηριασμών για 3 μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν τα θέματα τα οποία υπάρχουν με τα φαντς. Υπάρχει κοινή συνιστόσα με τον κοινή πορεία με τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το κομμάτι, για παράδειγμα. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι καθολική προστασία της πρώτης κατοικίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, μην ξεχνάμε, ότι έδωσε τα κόκκινα δάνεια στα ξένα φαντς. Και αυτό είναι τώρα που κάποιοι άνθρωποι πληρώνουν. Οπότε, αν αυτό δεν μπορεί να συνονοηθεί μεταξύ μας, δεν μπορεί να υπάρξει και συμφωνία, εννοείται. Εξάλλου, ο νόμος Κατσέλη ήταν νόμος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Κατσέλη, βέβαια, ήταν στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ χθες. Ο καθένας μπορεί να πηγαίνει, κρίνεται εκεί που πηγαίνει. Και εξάλλου, νομίζω ότι είμαστε και λίγο δημοκρατικές. Δημοκράτες, μπορούμε, άμα θέλουμε, να πάμε και κάπου αλλού να δούμε σωστά, κάποιον. Σωστά. Δηλαδή, δεν είναι κακό αυτό. Δεν ξέρω αν ήταν ενδεχομένως ένα. Πώς να το πω, μια. Ουσιαστικά πριν. Έχουμε συγκυβέρνηση, έτσι, πριν κυβέρνηση συνεργασίας η κυρία Κατσέλη εκεί πέρα. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Εντάξει, θα το δείξουμε επομένως από τις κάλπες αυτό. Οπότε, κύριε Χριστοδούλου, βλέπετε εσείς τώρα ότι μπορεί να υπάρχει μια κοινή πορεία ενδεχομένως, εάν είναι ικανοποιητικό το ποσοστό, εγώ καταλαβαίνω, του ΠΑΣΟΚ με κάποια εκ των κομμάτων για συγκυβέρνηση, ακόμη και της Νέας Δημοκρατίας. Με τη Νέα Δημοκρατία μας χωρίζουν πολλά, έχουμε ένα μεγάλο χάσμα. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία προχθές ακόμη προανήγγειλε και αυτό, σε συνέχεια αυτό που λέγαμε για τις κατοικίες, που είπε ότι θα δώσει κάποια δάνεια σε κάποιους νέους. Ναι, σωστά. Και έχουμε, θα το δούμε αργότερα και αυτό, έχουμε όλη τη διαδικασία που πρέπει να κάνουν οι νέοι σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω όμως ότι είναι και λίγο κοροϊδία. Διότι πρώτον λένε μέχρι 39 ετών, λένε και να είναι τρίτεκνη θα πάρουν περισσότερα χρήματα. 39 ετών αυτή τη στιγμή ποιος έχει 3 παιδιά. Ακόμη δεν έχουν τελειώσει τις σπουδές τους. Δεν ανέφερε πουθενά στις κατηγορίες αυτών που θα πάρουν το άτοκο το δάνειο τα άτομα με αναπηρία. Δεν τα έβαλε πουθενά μέσα να έχουν και αυτοί μια σωστή ρύθμιση. Δεν δίνεται δηλαδή ενδεχομένως η δυνατότητα, λέτε, και σε κάποιους ενδεχομένως οι οποίοι είτε έχουν κάποια αναπηρία είτε έχουν ένα παιδί, έτσι, να εκμεταλλευτούν λίγο παραπάνω αυτό το πρόγραμμα. Και εκτός από αυτό, και τα ποσά που βάζει, εάν κάνουμε τώρα μία βόλτα στην αγορά, δεν υπάρχει και ένα σπίτι για μια τετραμελή οικογένεια που να κάνει 100.000 ευρώ. Σωστά, δεν νομίζουμε τίποτα. Σωστά. Είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό που λέτε τώρα. Από την άλλη, βέβαια, να πούμε ότι και επειδή αναφέρατε για το κομμάτι της αναπηρίας, υπήρξαν κάποιες ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό χθες για και τα αυτό, αναπηρικά επιδόματα. Εκεί 8 επιδόματα, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε αύξηση. Είναι όχι, έτσι, τι γίνεται. Είναι 8% στα επιδόματα. 8% στα 10, τα επιδόματα έχουν να πάρουν αύξηση από το 2011. Ναι. Ούτε ο κύριος Τσίπρας είχε δώσει αύξηση, παρόλο τις κλήσεις της Ομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία. Και τώρα, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, εξαγγέλει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα δώσει 8% αύξηση τη στιγμή που όλα έχουν ανεβεί στα ύψη. Τα τρόφιμα, τα καύσιμα, τα ενίκια. Το να ένας ανάπηρος, δηλαδή, που παίρνει το απλό επίδομα αναπηρίας, που παίρνει 313 ευρώ, θα του ανεβάσουν 25 ευρώ, αυτό δεν νομίζω ότι είναι και κάποια αύξηση τρομερή. Γιατί δηλαδή, έχουν προεκλογικό τερτύπη ενδεχομένως, ναι, λέτε. Αυτό νομίζω είναι το τυράκι στη φάκα. Συνεχίζουμε, κυρία Χριστοδούλου, λίγο με τα θέματά μας. Ας πάμε λίγο στο κομμάτι της ακρίβειας, των ανατιμήσεων. Έχετε και Πάσχα. Το καλάθι του νοικοκυριού, και αυτό ό,τι έχει κάνει, ρε παιδί μου, το ξέρουν καλύτερα οι καταναλωτές αυτό, ό,τι έχει προσφέρει. Αλλά έχετε τώρα και άλλα καλάθια. Καλάθι Νονού και Πασχαλινό καλάθι, που εκεί πέρα γίνεται ο χαμός λίγο με το αν θα μπει τελικά το αρνάκι ή όχι. Άλλο όμως είναι αυτό που καίει τους πολίτες, κυρία Χριστοδούλου, είναι το γεγονός ότι καταρχάς αν θα έχουν ένα πλούσιο πασχαλινό τραπέζι φέτος το Πάσχα και αν θα μπορούν να μετακινηθούν, γιατί τα καύσιμα πάλι παίρνουν την ανιούσα από ό,τι διαβάζουν. Αυτό ακριβώς. Και όπως λένε, χάσαμε τα αυγά και τα καλάθια. Τα καλάθια δεν είναι η λύση. Τα προϊόντα που είναι στο καλάθι του νοικοκυριού συνήθως είναι τα προϊόντα ετικέτας. Τα προϊόντα ετικέτας, σαν καταναλωτές και σαν νοικοκυρά, μπορώ να τα πάρω και μόνη μου. Δεν χρειάζεται να μου το πει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης να μου βάλει την καρτελίτσα για να πάω να το πάρω. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορούμε να ζούμε και συνέχεια με καλάθια.
θα μπορούν να έχουμε ένα αξιοπρεπή μισθό, ώστε να μην χρειαζόμαστε ούτε καλάθια του νονού, ούτε καλάθια της λαϊκής. Έτσι, και να έχονται συνέχεια καλάθια στις ζωές μας και να μπαίνουν όπως καλάθια του νονού τώρα για τις λαμπάδες. Και το ζητούμενο είναι δυστυχώς ότι, επειδή μιλάμε και με εκπροσώπους από τις ενώσεις καταναλωτών, δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό, κυρία Χριστοδούλου. Θα φτάσουμε σε κάποια στιγμή που να μπορούμε να πούμε ναι, μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε και λίγα παραπάνω πράγματα από το σούπερ μάρκετ ή από το παντοπωλείο? Δεν νομίζω. Νομίζω πάμε από το κακό στο χειρότερο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πολλές φορές το προϊόν που είναι για το καλάθι του νοικοκυριού μπορεί να είναι και ακριβότερο από ένα άλλο προϊόν που είναι παραδίπλα. Αν δεν το προσέξεις καλά και επικεντρωθείς στο ταμπελάκι που λέει ότι είναι το καλάθι του νοικοκυριού, μπορεί και να την πατήσεις. Ναι, υπάρχουν και παγίδες. Υπάρχουν δηλαδή, και τεχνάσματα πολλά. Μάλιστα. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτό. Τώρα το Πάσχα, τι βλέπετε εσείς? Μιλάτε με τον κόσμο. Θα έχουν χρήματα οι πολίτες να καταναλώσουν, να πάρουν τα απαραίτητα, ρε παιδί μου, να έχουν ένα πλούσιο τραπέζι? Νομίζω ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ πιεσμένος. Δεν υπάρχουν. Είναι όλα προς το ζήν και με ακρίβεια. Στις 15 μέρες δεν υπάρχουν χρήματα. Αν πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, το ρεύμα τους, το τηλέφωνο και τα διάφορα άλλα, δεν μένει ούτε και για φαγητό. Κάποιες ομάδες ανθρώπων, ηλικιωμένοι γονείς μας, εκείνοι είναι που δεινοπαθούν. Δηλαδή, πάνε να πάρουν τυρί φέτα από το σούπερ μάρκετ και δεν μπορούν να πάρουν πλέον το τυρί φέτα που είναι τόσο ακριβό και πάνε και παίρνουν τον τελεμέ, παίρνουν το άσπρο το τυρί. Γιατί όμως, αυτό είναι άδικο για αυτούς τους ανθρώπους. Τόσα χρόνια δούλεψαν. Ναι. Το Πασόκ είχε το ΕΚΑΣ. Έπαιρναν μια αξιοπρεπέστατη σύνταξη. Κόψαν και το ΕΚΑΣ, τα κόψαν όλα. Ναι, αλλά αξίσαν τη συντάξη, ρε Χριστοδούλου. Όχι. Όχι, όχι βέβαια. Όχι. Όχι βέβαια. Συνέχεια κάνουν διάφορες περικοπές. Τώρα δώσανε σε κάποιους ανθρώπους, όχι σε όλους, 20-25 ευρώ. Αλλά η ακρίβεια είναι τόσο μεγάλη που τα 20 ευρώ είναι σαν να τα ρίχνεις σε ένα κενό. Οπότε ουσιαστικά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Πέρα από τους εργαζόμενους, οι οποίοι και αυτοί ενδεχομένως μεροκαματιάρδες, όπως λέμε λαϊκά, δεν μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, και οι συνταξιούχοι όμως. Φυσικά. Βλέπετε. Εννοείται. Για να τους φτάσουν τα χρήματα, ξέρω ηλικιωμένους που κάθονται κάτω από το πάπλωμα και δεν ανάβουν κάποιο ηλεκτρικό σώμα για να μπορέσουν να ζεσταθούν. Το θεωρώ άδικο και απαράδεκτο. Για τους γονείς μας, για αυτούς που δούλεψαν 40 χρόνια, που δούλεψαν σκληρά, να έχουν αυτή την κατάληξη. Να αναφερθούμε λίγο στην κοινωνική πολιτική του ΠΑΣΟΚ, κυρία Χριστοδούλου. Πού θα στοχεύσει ενδεχομένως η επόμενη μέρα το ΠΑΣΟΚ, και εσείς προσωπικά όμως, σαν εστρατεία Χριστοδούλου, για την κοινωνική πολιτική, για τις συντάξεις, για το γεγονός ότι μπορεί ενδεχομένως ένας συνταξιούχος, αλλά και ένας πολίτης, να ζήσει ανθρώπινα? Πρέπει να πάρθουν μόνιμα και αποτελεσματικά μέτρα. Θα πρέπει να υπάρχει μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Θα επαναφέρουμε, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, το ΕΚΑΣ για 350.000 ηλικιωμένους. Πρέπει να ζουν αυτοί οι άνθρωποι με αξιοπρέπεια. Υπάρχουν άτομα με αναπηρία που λόγω της ενεργειακής κρίσης έχουν μεγάλο πρόβλημα, γιατί λόγω ότι πολλοί τους έχουν κόψει το ρεύμα επειδή δεν είχαν να το πληρώσουν, άλλοι έχουν οξυγόνο, δεν μπορούν να ζήσουν. Τα αναλώσιμα και τα φάρμακά τους έχουν ακριβήνει τόσο πολύ που δεν τους φτάνουν να πάρουν τα βασικά για την επιβίωσή τους. Και έτσι, ότι τώρα δώσανε 20 ευρώ και 25 στο επίδομα της αναπηρίας. Το επίδομα της αναπηρίας είναι ένα επίδομα που είναι για την αναπηρία. Η αναπηρία είναι πολυέξοδη. Για το επίδομα προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων, γιατί και νομίζω λάβανε και ένα αυτό ποσό. Και αυτοί, κάποιοι πήραν ένα ποσό, κάποιοι δεν πήραν τίποτε. Κάποιοι που πήραν έστω και 20 ευρώ αύξηση δεν πήραν τίποτε. Έτσι, και αυτό νομίζω ότι θα μας απασχολήσει τώρα και τις επόμενες μέρες ένα ακόμη θέμα. Να σας πω, συγγνώμη λίγο, να σας πω και κάτι άλλο. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι κακοί δημόσιοι υπάλληλοι που τους λένε, που δεν είναι όλοι κακοί. Υπάρχουν βεβαίως σε όλες τις κατηγορίες των επαγγελμάτων υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δυσφημούν το επάγγελμα. Ωστόσο, επειδή είμαι και εγώ δημόσια δημοτική υπάλληλος, έχουμε να πάρουμε αύξηση από το 2011. Και τώρα μας είπαν ότι είχαν κόψει την εισφορά αλληλεγγύης, η οποία ξέρετε τι ήταν, 11 ευρώ. Υπήρχε και ένα άλλο κομμάτι που είναι εισφορά αλληλεγγύης, που είναι 60-70 ευρώ στον καθένα και αναλόγως με τι μισθό παίρνει γίνεται οι αυξομοιώσεις. Εμείς αυτό είδαμε. 11 ευρώ τα οποία, αν ανεβεί η κλίμακα του φόρου, είναι σαν να μην πήρες τίποτα. Έτσι. Κυρία Χριστοδούλου, στην τοπική ατζέντα, εδώ στην Καβάλα, όντας φυσικά και υποψήφια βουλευτής του νομού Καβάλας, την επόμενη των εκλογών δίνεται η δυνατότητα σε εσάς να είστε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πού θα στοχεύσετε πρώτα? Και βάσει της οικογένειάς μου, θα ήθελα πολύ στην κοινωνική πολιτική,
να δείξουμε προβλήματα, να κάνουμε γενικώς την Ελλάδα και τις πόλεις προσβάσιμες και φιλόξενες σε άτομα που έχουν αναπηρία. Βλέπω ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στα αεροπορικά δρομολόγια εδώ στην Καβάλα. Υπάρχουν 1-2 και όταν υπάρχει δεύτερο, είχαμε ταξιδέψει πρόσφατα με τον σύζυγό μου στην Αθήνα, ήταν γεμάτο φουλ. Πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε να υπάρχει ακόμη ένα δρομολόγιο. Το ίδιο υπομάθμιση δηλαδή στο αεροδρόμιο βλέπετε. Νομίζω πως ναι. Είναι μια πολύ τουριστική η Καβάλα που θα έπρεπε να έχει πιο συχνά δρομολόγια. Ένα δεύτερο με τα δρομολόγια για το ferry boat. Νομίζω και με αυτό πρέπει κάτι να γίνει. Γιατί όταν είναι και κάποιος έχει πρόβλημα υγείας, δεν μπορεί να μεταφερθεί έγκαιρα και μπορεί να χάσουμε και κάποια ανθρώπινη ζωή. Χρειάζονται άμεσα παρεμβάσεις, λέτε, κυρία Χριστοδούλου. Η συνεργασία των φορέων, τοπικών, περιφερειακών με τους βουλευτές μας εδώ, τους κυβερνητικούς κατά κύριο λόγο, πώς είναι, πώς τη βλέπετε εσείς? Υπάρχει συνεργασία καταρχάς? Υπάρχει συνεργασία, ναι. Και ό,τι είναι εφικτό όμως και μπορούν και περνάει από το χέρι τους να γίνει. Κατά καιρούς υπάρχει συνεργασία. Δεν μπορώ να πω κάτι το αντίθετο. Μάλιστα. Ωστόσο, θα μπορούσε να υπάρχει και καλύτερη. Αυτό. Λοιπόν, έχω εδώ τώρα στα χέρια μου και θα σας πάω σε κάτι πραγματικά έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρον για να το δείξουμε. Είναι η κάρτα της κυρίας Στρατείας Χριστοδούλου, φυσικά, η πολιτική, η οποία ωστόσο είναι διαφορετική. Γιατί είναι διαφορετική, κυρία Χριστοδούλου, για εξηγήστε μας. Θέλαμε να την κάνουμε προσβάσιμη για τα άτομα με αναπηρία όρασης και λίγο βλέποντες. Οπότε γράψαμε σε πρώτη φάση, ένα μικρό δείγμα είναι αυτό, αν υπάρχει και επόμενη αναμέτρηση, θα κάνουμε και κάτι καλύτερο, το ονοματεπώνυμό μου με τη γραφή Braille. Μάλιστα. Ήταν είναι μια κάτι πάρα ιδέα πολύ ενδιαφέρον μας, και πρωτότυπο αυτό το οποίο για δηλαδή, να είναι κάνατε. Προσιτή για όλους. Έτσι. Και μπράβο σας. Έτσι νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Η γραφή Braille, όπως είπατε πρέπει εδώ. Πρέπει να είμαστε όλοι ισότιμοι, να μπορεί κάποιος που θα δώσουμε την κάρτα, έστω να διαβάσει αυτή τη στιγμή το όνομα. Έτσι. Σε μελλοντικές μας, έχουμε μελλοντικές ιδέες που θα κάνουμε και κάτι καλύτερο. Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που πιστεύουν στα όνειρά τους, αναφέρεται στην κάρτα, κυρία Χριστοδούλου. Γενικότερα. Το πιστεύω, ναι. Το πιστεύετε αρκετά. Το πιστεύω. Αυτό. Οφείλουμε κάτι καλύτερο πρώτα απ' όλα στα παιδιά μας. Έτσι. Τα παιδιά μας είναι θυμωμένα, δεν θέλουν να ψηφίσουν. Πρέπει να τα φέρουμε στην κάλπη να ψηφίσουν, να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους, να αποφασίσουν αυτοί για την τύχη τους και όχι οι άλλοι για αυτούς. Και αυτός ο θυμός να γίνει μια απόφαση αλλαγής. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ να για την παρουσία σας απόψε εδώ στην εκπομπή μας. Να είστε καλά και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε Χάρηκα καλά. Πολύ, να είστε καλά.